Εκτός από την κίνηση και το ελαιόλαδο που ακούσαμε λίγο πριν, υπάρχει και ένας άλλος τομέας αυτής της ζωής που είναι ο τουρισμός μας. Και θα πιάσουμε έναν εξειδικευμένο τουρισμό, καθώς μιλάμε για τον ιατρικό τουρισμό. Η χώρα προσφέρεται για ιατρικό τουρισμό. Ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της χώρας, βρέθηκε στο Λονδίνο, στο London School of Economics. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Γκαβός από το Λονδίνο. Θανάση, σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας. Καλή σου μέρα, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Και θέλω να μας πείτε τι ακριβώς είπατε για τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν ήταν προσκεκλημένος του Ethical Finance Society του London School of Economics και μίλησε λοιπόν υπό την ιδιότητά του, όπως είπε, στο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με μια σειρά ιατρικών ιδιωτήτων τον ιατρικό τουρισμό σαν μια μορφή εξαγώγημης υπηρεσίας που μπορεί να αναπτύξει πολύ περισσότερο η Ελλάδα. Ανέφερε συγκεκριμένα συγκριτικά τμήματα της χώρας μας, τη δυναμική που υπάρχει. Αν και ακόμα αυτή η δυναμική δεν έχει αναπτυχθεί, η Ελλάδα έχει ένα μερίδιο περίπου της τάξης του 3% σε ό,τι αφορά τον ιατρικό τουρισμό. Η Τουρκία, για παράδειγμα, στο 13% στο αντίστοιχο μερίδιο. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν είπε ότι καταρχάς ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να επεκτείνει την τουριστική περίοδο. Είναι μια εξειδικευμένη μορφή τουρισμού και ο ιατρικός τουρισμός, αλλά και πιο ευρέως ο τουρισμός υγείας, ευεξίας, ευζωίας δηλαδή, αφορά έναν πληθυσμό που έχει και χρόνο και κλίμα, κυρίως στους άνω των 65 ετών. Ακριβώς. Την ώρα που η χώρα μας έχει το κλίμα, έχει τις υποδομές ιατρικές, έχει ξενοδοχειακές υποδομές, έχει βέβαια και ένα πολύ χαμηλότερο κόστος για υπηρεσίες αντίστοιχες με αυτές που προσφέρονται σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν είπε ο κύριος Πατούλης, μπορεί η χώρα να γίνει ένας στρατηγικός παίκτης, όπως λέμε, στο παγκόσμιο χάρτη του ιατρικού τουρισμού. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο κύριος Πατούλης. Ο ιατρικός τουρισμός πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό διότι έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα των γιατρών, των πιστοποιημένων δομών, αλλά και μιας βαριάς κληρονομιάς της Ιπποκράτειας θεώρησης και γνώσης που μπορεί σήμερα να δημιουργήσει τη χώρα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να δοθεί με ενωτικό τρόπο από όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω προφανώς όλους εκείνους οι οποίοι οργάνωσαν αυτή την προσπάθεια, όπως το Δημήτρη τον Πατάκη, αλλά και να πω ότι αυτή η μεταλαμπάδευση θέλουμε να πάει σε κάθε έναν άνθρωπο που μπορεί να προσφέρει, όπως είναι η πολιτική ηγεσία, όπως είναι η παγκόσμια κοινότητα, όπως είναι ο επιστημονικός κόσμος. Η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει για ένα καλύτερο μέλλον.